Με υπόγειο τείχος θα σφραγίσει το Ισραήλ τα σύνορά του με τη λωρίδα της Γάζας. Στόχος να ανακόψει την είσοδο μελών της Χαμάς από τούνελ που σκάβουν κάτω από το έδαφος. Το υπόγειο τείχος θα εκτείνεται σε απόσταση 37 μιλίων και θα εμβαθύνει αρκετά κάτω από την επιφάνεια. Ο Παλαιστινιακός λαός και η αντίσταση μπορούν να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια των κατοχικών δυνάμεων. Η αντίσταση είναι ευρηματική και προηγμένη και δεν την απασχολούν τα όσα κάνουν οι δυνάμεις κατοχής. Την ίδια ώρα αναβλήθηκαν οι δημοτικές εκλογές στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Το Παλαιστινιακό Ανώτατο Δικαστήριο στη Ραμάλα αποφάνθηκε πως οι δημοτικές εκλογές που ήταν προγραμματισμένες για τις 8 Οκτωβρίου δεν μπορούν να διεξαχθούν. Αιτία η διαμάχη για τα κομματικά ψηφοδέλτια και η αδυναμία διεξαγωγής των εκλογών στην προσαρτημένη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ.